Δραματικές εξελίξεις στη δημόσια υγεία μετά την 24ωρη διορία Αναστασιάδη σε νοσηλευτές στη Σπασινό να άρουν τα απεργιακά μέτρα και να προσέλθουν σε διάλογο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσει με σχέδιο ενίσχυσης της τελέχωσης των δημοσίων νοσηλευτηρίων μέσω της αγοράς υπηρεσιών από ιδιώτες. Το σχέδιο θα προκηρυχθεί αύριο. Συνεπώς υπάρχει ο χρόνος ακόμα και η πρόσκληση ανοιχτή προς την Πασινό να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί μέσα από ένα δομημένο διάλογο να επιτευχθούν οι στόχοι που η κοινωνία επιθυμεί. Θέλω να ξεκαθαρίσω και να είμαι σαφής ότι ούτε η πολιτεία αλλά ούτε και η κοινωνία αποδέχονται εκβιασμούς. Πέραν τούτου, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα το διορισμό Διυπουργικής Επιτροπής για παρακολούθηση των προβλημάτων που αναφύονται λόγω απεργίας, την ενίσχυση της αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για όλα τα έκτακτα και προγραμματισμένα περιστατικά, την ενίσχυση ομάδας διαχείρισης Υπουργείου Υγείας με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Φασχόντων και του Γενικού Λογιστηρίου και εντατικοποίηση διαλόγου για εισαγωγή του ΓΕΣΥ το συντομότερο. Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την βαθύτατη θλίψη μου για την μη ανταπόκριση των απεργούντων στις πολύ σημαντικές κινήσεις καλής θέλησης που έγιναν από πλευράς κυβέρνησης. Ο λαός είναι που πληρώνει για όποια σφάλματα διαχείρισης διαπράξουμε υποχωρώντας σε παράλογες αξιώσεις. Πάντως εξαντλήθηκε η υπομονή των ασθενών, οι οποίοι διαμηνύουν ότι η ομηρία τους έχει φτάσει στο τέλος. Και πλέον δεν θα δεχθούμε να είμαστε όμοιροι κανενός. Δεν μπορεί να κινδυνεύσει, αγαπητοί μου, κανενός η ζωή του. Φανταστείτε κάποιος να χάσει τη ζωή του ή να χάσει κάποιον όργανο ζωτικό ή να χάσει την υγεία του και να του πούμε δεν πειράζει κύριε. Το έχετε χάσει στον αγώνα για διεκδίκηση δικαιωμάτων των νοσηλευτών μας. Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων μιλά ανοιχτά για εμπόλεμη κατάσταση και εμπεγμό από πλευρά Σπασινό, η οποία λέγει δεν θέλει να καταστεί μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος.